Εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τι γίνεται πριν ξαναγυρίσουμε στα της πανδημίας με τον καθηγητή, τον κύριο Πουρνάρα. Να δούμε τι γίνεται και με την επέκταση του μεγάλου πια δικτύου στην Θεσσαλία του φυσικού αερίου, αλλά και με τις μεγάλες ανατιμήσεις που έχουμε στην ενέργεια. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Λεωνίδα Μπακούρα. Γεια σας κύριε Μπακούρα. Γεια σας κύριε Πολύζα. Σήμερα σας πετυχαίνουμε στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ξεκινήσαμε μαζί πριν πάρα πολλά χρόνια. Πραγματικά. Τη διείσδυση του αερίου στη Μαγνησία, στη Λάρισα, μετά στους άλλους τους νομούς της Θεσσαλίας. Ήταν μια επανάσταση στην ενέργεια, στη Θεσσαλία ειδικά, γιατί η Θεσσαλία, εκεί μπήκε το πρώτο εργοστάσιο με αέριο το 1997, το Ζαχάριος, το εργοστάσιο Ζαχάριος που δεν υπάρχει πια τώρα. Μετά οι βιομηχανικές περιοχές του Βόλου και οι δύο. Άρα είναι 25 γεμάτα χρόνια, είμαστε παραμονές του 22, έτσι. Ναι, ναι, ναι. 25 δηλαδή, γεμάτα χρόνια. 21 χρόνια έχει η εταιρεία η δικιά μας, πριν ήταν η ΔΕΠΑ και προχωράμε με αυτά τα χρόνια που δώσαν εξοικονόμηση στη Θεσσαλία, με μια δύσκολη περίοδο τώρα που έχουμε την ενεργειακή κρίση. Θα πάμε και σε αυτό, αλλά μια και ξεκινήσατε από την πρώτη σύνδεση, 25 περίπου χρόνια πριν, πού βρισκόμαστε σήμερα, πώς πάει το πλάνο σας για τη χρονιά που ξεκινά? Πάει πολύ καλά. Πού πάμε φέτος λοιπόν, πού θα πάμε το 2022? 65% των κατοίκων των πόλεων, των μεγάλων πόλεων της Θεσσαλίας, χρησιμοποιούν φυσικό αέριο ως οικιακοί καταναλωτές. Όλα τα εργοστάσια του Βόλου, της Λάρισας, το 95% χρησιμού φυσικού αέριου, άφησαν το μαζούτ, άφησαν το πετκό που κατά υπογόνα καύσιμα και τώρα επεκτείνεται το δίκτυο, αφού πήγαμε σε όλους τους δήμους, πήγαμε στον Αλμυρό, πήγαμε στο Βελεστίνο, πήγαμε στην Αγίελο, πήγαμε στον Παλαμά, στις Σοφάδες, στο Μουζάκι, στην Πύλη, στην Αγιά, στην Ελασσόνα, στον Τύρναβο. Δεν έμεινε Κομόπολη που να μην έχουμε φυσικό αέριο. Και φέτος δίνουμε την επόμενη Δευτέρα στην Ευξηνούπολη του Δήμου Αλμυρού. Στις Αλικές ήσασταν τις προάλλες με τον Αχιλέα τον Ρέο. Μεγάλη έτσι. Ζήτηση στις Αλικές. Πάνω από 400 αιτήσεις έχει αυτή η περιοχή και θα ξεκινήσουν οι συνδέσεις. Έτσι, πρέπει να δούμε και πώς περιφερειακά των κέντρων των πόλεων, έτσι. Ναι, τώρα θα πάμε στο λειτουργούν. Δημήνι το 22. Έχουμε το Δημήνι. Λοιπόν, για δώστε μας το πλάνο του 22, γιατί ήρθε το 22, έτσι είναι, ναι, μπροστά μας. Δημήνι, λοιπόν, την Αγία δίπλα Παρασκευή, από το Βόλο. Στο, ναι, Βόλο. Μετά έχουμε τη Φαρκαδόνα, έχουμε το Μεγαλοχώρι και μια μεγάλη βιομηχανία στα Τρίκαλα, την BSR, και έχουμε και τη Φαλάνη στη Λάρισα. Και έτσι άλλες τέσσερις περιοχές μπαίνουν στο δίκτυο φυσικού αέριου. Χθες υπέγραψε τη μεγάλη σύμβαση του εργοστάσιου της Ντελμόντε και στο 23 θα πάμε Χάλκι, Πλατίκαβο σε όλες αυτές τις περιοχές. Και έτσι μικρές, ας πούμε, πόλεις ή χωριά παίρνουν και αυτά στο δίκτυο του φυσικού αέριου. Άρα υπολογίζεται ότι μέχρι το 25 θα έχει καλυφθεί, τώρα δεν λέμε να πάτε στο πιο μικρό χωριουδάκι, αλλά σε κομοπόλεις, όπως είπατε, και κεφαλοχώρια θα έχουμε φυσικό αέριο μέχρι το 25-27, ας το πούμε έτσι. Ναι, ναι, θα έχουν πολλές περιοχές. Το μόνο μέλημά μας είναι, επειδή είμαστε μια εταιρεία διανομής και είμαστε σε ρυθμιζόμενο τιμολόγιο, ό,τι επενδύσεις κάνουμε δεν πρέπει να ανεβαίνει το τιμολόγιο διανομής. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε επενδύσεις που να αποδίδουν, που να υπάρχει κατανάλωση και έτσι οι καταναλωτές του Βόλου, της Λάρισας, να μην επιβαρύνονται με μεγαλύτερο τιμολόγιο διανομής. Λοιπόν, γίνονται επενδύσεις με τεχνικά και οικονομικά κριτήρια στην εταιρεία, γι' αυτό είναι βιώσιμο. Ελάτε, ελάτε όμως τώρα να δούμε αυτό, γιατί ένα από τα πεδία που θα στεκόμασταν σε αυτή μας την κουβέντα είναι οι μεγάλες αυξήσεις στην ενέργεια, που βεβαίως έχουν συμπαρασύρει και εσάς που ήσασταν το φθηνότερο καύσιμο μέχρι σήμερα. Τι γίνεται, τι μαθαίνετε ότι μπορεί να συμβεί διεθνώς? Πάμε για αποκλιμάκωση από πότε? Θα πρέπει να τον εξαντλήσουμε το χειμώνα για να μιλούμε για μια αποκλιμάκωση, δηλαδή να αντιμετωπιστεί και το ψύχος του χειμώνα? Έχει να κάνει αυτό? Είναι ουδέτερο αυτό το στοιχείο? Έτσι πως φαίνονται τα πράγματα, θα περάσει ο χειμώνας, δηλαδή Μάρτιο-Απρίλιο θα ξεκινήσει η αποκλιμάκωση. Mm-hmm. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Βέβαια αυτό τώρα πρέπει να λυθεί και για τα επόμενα χρόνια, γιατί η Ευρώπη αποφάσισε να μπούμε στην πράσινη ενέργεια, στο υδρογόνο, ανανεώσιμες. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει και οι προμηθευτές φυσικού αερίου,
οι οποίοι θέλουν κάποια μακροχρόνια συμβόλαια και θέλουν μια εγγύηση για αυτήν τη μεταβατική περίοδο. Αν δεν βρεθεί η συμφωνία της Ευρώπης με τους προμηθευτές φυσικού αερίου, αυτό μπορεί να έχει και μια επανάληψη. Σίγουρα θα πρέπει να βρεθούν ισορροπίες σε αυτή τη μεταβατική περίοδο και να είναι προς όφελος των τελικών καταναλωτών. Όταν θα βρεθεί αυτή η συμφωνία μεταξύ της Ρωσίας και της Ευρώπης, θα λυθεί και αυτό το πρόβλημα και ελπίζω ο Υπουργός με την επίσκεψή του στην Γκασπρόμ και με τις συναντήσεις που είχε να το λύσει όσο πιο γρήγορα ο συντοπίτης μας, ο κύριος Κρέκας, αυτό το πρόβλημα που ταλαντίζει όχι μόνο τους οικιακούς, τους βιομηχανικούς, τους εμπορικούς και όλους τους καταναλωτές φυσικού αερίου. Μάλιστα. Τώρα, μια και αναφερθήκατε στον κύριο Σκρέκα, θα μπορούσε η κυβέρνηση, θα μου πείτε τώρα, από αυτά που ακούω και εγώ μπορώ να ξέρω τα δημοσιονομικά της χώρας και τις αντοχές, να έχει καλύτερη παρέμβαση στο να συγκρατήσει το κόστος? Όχι, όχι, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Αυτό δεν είναι θέμα κυβέρνησης. Όχι, εννοώ με τις επιδοτήσεις που έχει επιλέξει. Θα δώσει επιδοτήσεις, νομίζω τώρα θα προχωρήσει και σε μια άλλη απόφαση, τα τέλη διανομής να ανασταλούν και να πληρωθούν τους καλοκαιρινούς μήνες για να μπορέσουν οι καταναλωτές να έχουν χαμηλότερους λογαριασμούς σε αυτή την περίοδο. Το τι μπορεί να κάνει η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή, έδωσε το επίδομα θέρμανσης και στο φυσικό αέριο. Αν μπορεί να δώσει μεγαλύτερο, είναι θέμα Υπουργείου Οικονομικών, είναι θέμα Δημοσιονομικών. Δεν μπορούμε να επέμβουμε εμείς ως εταιρεία σε αυτό το θέμα. Μάλιστα. Άρα, τι λέτε στον καταναλωτή, ότι θα πρέπει να κάνει κουράγιο για αυτή τη χειμερινή περίοδο τουλάχιστον? Ο καταναλωτής, ο οικιακός καταναλωτής, είχε 10 χρόνια μια οικονομική δυσπραγία, είχε μια οικονομική δυσκολία. Μετά ήρθε η πανδημία, έρχεται και η ενεργειακή κρίση. Οι και Έλληνες, αποτελειώθηκε. Τα ελληνικά νοικοκυριά. Ωραία. Θα πρέπει ακόμη αυτή την περίοδο, γιατί πιστεύω ότι τον Απρίλιο θα έχουμε το... Δεν είμαι γιατρός, αλλά από αυτά που ακούω θα έρθει το τέλος της πανδημίας και το τέλος της ενεργειακής κρίσης. Πανδημίας. Και θα δούμε. Να σας πω όμως, κύριε Μπακούρα, είπατε όμως ότι έχει μια στόχευση η Ελλάδα πιο νωρίς και η Ευρώπη ακολουθεί αμέσως μετά το 30, για να πάμε στην πράσινη Ευρώπη, να πάμε σε πιο φιλικές για το περιβάλλον μορφές ενέργειας. Το φυσικό αέριο είναι μια από αυτές. Αυτό όμως δεν εξασφαλίζει ότι θα πάμε σε προηγούμενα επίπεδα. Όταν λέμε θα αποκλιμακωθεί η ενεργειακή κρίση, θα επανέλθουμε στα προηγούμενα επίπεδα? Θα μιλούμε δηλαδή για μια φθηνή ενέργεια και φιλική προς το περιβάλλον που έχει αυτόν τον καλό συνδυασμό για το αέριο? Ο κόστος του φυσικού αερίου αυτά τα 20 χρόνια που διανέμεται στη Θεσσαλία, στη Θεσσαλονίκη, ήταν χαμηλό κόστος ενέργειας για την ανάπτυξη. Τον τελευταίο χρόνο, το 20, ήταν πολύ χαμηλό το κόστος ενέργειας λόγω της πανδημίας. Δηλαδή, αντί να είναι το κυβικό του φυσικού αερίου 0,60 λεπτά, ήταν 0,43. Γιατί δεν υπήρχε παραγωγή. Αυτή, από το 0,43 τώρα που πάει στο 0,90 που διπλασιάζεται, είναι μεγάλη η διαφορά σε σχέση με το 20. Βέβαια, θα επανέλθουν οι τιμές σε φυσιολογικά επίπεδα, αλλά τα επίπεδα τα φυσιολογικά σίγουρα δεν θα είναι το 20 στο χαμηλό κόστος στην περίοδο της πανδημίας. Θα είναι ένα ανταγωνιστικό καύσιμο στο πετρέλαιο και στα άλλα καύσιμα για τον οικιακό καταναλωτή και ανταγωνιστικό καύσιμο σε σχέση με μαζούτ, με υγραέριο και με άλλες στις βιομηχανίες. Εκείνο το οποίο έχω να πω είναι ότι η Ελλάδα συμφωνεί με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προχωρά στις ανανεώσιμες πηγές. Οι ανανεώσιμες πηγές, το υδρογόνο, τα αιωλικά και αυτά θα είναι δική μας παραγωγή, θα είναι η παραγωγή της Ελλάδας, δηλαδή θα παράγονται στην Ελλάδα. Το φυσικό αέριο όμως τα επόμενα χρόνια θα είναι αυτό το καύσιμο που θα δώσει τις ισορροπίες, το καύσιμο γέφυρα. Τώρα βεβαίως δίνεται και άλλες διαστάσεις, κύριε Μπακούρα, γιατί πρέπει να δούμε τι υπάρχει στον ορυκτό μας πλούτο. Ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει οι ουσιαστικές έρευνες για να δούμε τι έχουμε στο Ιόνιο, τι έχουμε στο Αιγαίο και πάει λέγοντας. Όλα αυτά λοιπόν θα συνεισφέρουν, το λέω γιατί και σήμερα στην τριμερή που είχαν στο Ισραήλ, Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έκανε πάλι αναφορά στον EastMed ο Πρωθυπουργός,
Όλα αυτά, ας ελπίσουμε ότι θα φέρουν μια ενεργειακή ισορροπία στην περιοχή μας. Σας ευχαριστούμε. Πολύ καλή χρονιά να έχετε και πάλι ως εταιρεία. Καλές γιορτές. Για να έχουμε καλή χρονιά και εμείς ως καταναλωτές. Γεια σας. Ευχαριστώ πολύ.